σχόλιο και κλείνουμε. Οι εθνικιστές στη Φύρομ θεωρούν ότι ο Ζάεφ με αυτή τη συμφωνία ξεπουλάει τα πάντα στο Τσίπρα και στην Ελλάδα. Οι εθνικιστές στην Ελλάδα, και ο κύριος Κιγκέρογλου, που δεν τον θεωρώ εθνικιστή τον άνθρωπο βεβαίως, αλλά θεωρώ ότι κάνει λάθος. Οι εθνικιστές στα Σκόπια πάντως θέλουν περισσότερα, γι' αυτό διαφωνούν. Θέλουν περισσότερα. Θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία είναι κακή και δίνει περισσότερα κτλ. Εάν φτιάχναμε τον κόσμο μας έτσι όπως τον φαντάζονται όλοι οι εθνικιστές μαζί, δεν θα χωράγαμε όλοι σε ένα πλανήτη, θα θέλαμε 10 πλανήτες. Διότι ο κάθε εθνικιστής θέλει να βγει έξω από το χώρο του κτλ. Η Ελλάδα είναι μια ηγέτιδα δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, η πιο ισχυρή χώρα στα Βαλκάνια. Και έχει ευθύνη για αυτή την ιστορία. Αν σας δώσω και εγώ μια ταμπέλα. Έχει ευθύνη για αυτή την ιστορία. Εσείς. Έχει ευθύνη. Τότε ποια πρέπει έχει να ήταν ευθύνη, έχει ευθύνη. Εμείς, η Ελλάδα, η Ελλάδα, στον πειρασμό, η Ελλάδα από αυτή την ιστορία θα βγει πολλαπλά. Μα μου λέτε ότι αποτύχατε. Δεν σας δίνω ταμπέλα. Απλώς αποτύχατε. Το συγκρατηθείτε να πω την απάντηση γιατί αποτύχατε, λέτε εθνικιστές. Σταματήστε παρακαλώ. Θανάση, εδώ δεν κάνει συνέχεια νόημα. Λοιπόν. Ενώ τώρα πρέπει να τελειώσουμε. Ωρα, ποια είναι η ερώτηση? Δεν υπάρχει ερώτηση. Υπάρχει μια μικρή επισήμανση. Ξέρετε, δεν καταλαβαίνω τελειώσω τελειώσω μέσα από όλη τη συζήτηση. Ότι ίσως το διακύβευμα δεν είναι συμφωνία, αλλά είναι τελικά το να φύγει ο Τσίπρας. Δεν είναι νομίζω. Εκεί είναι η όλη ουσία. Λοιπόν, νομίζω να, ότι μπορούμε να μείνουμε μέχρι τις 4 το πρωί να το συζητήσουμε κι αυτό. Ναι, κύριε Ζαχαριάδη. Μακάρι να μπορούσε να το είχε λύσει ο Κώστας Καραμαλής, κύριε Μπακογιάννη, πριν από 10 χρόνια. Προσέκρουσε σε μια εθνικιστική αδιαλαξία που αυτή τη στιγμή είναι στην αντιπολίτευση. Τα πράγματα αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά. Η περιοχή μας, η Ευρώπη συνολικά, κλείνεται στο καβούκι της ακροδεξιάς και του εθνικισμού. Ή θα κάνουμε μία τομή και μία ρογμή και όλοι οι προοδευτικοί πολίτες, ό,τι και αν ψηφίζουν. Τα εθνικά δίκαια δεν είναι εθνικισμός, κύριε. Από όπου και αν προερχόμαστε. Κύριε Ζαχαριάδη, τα εθνικά δίκαια δεν είναι μεγάλο βήμα μπροστά. Και θα κάνουμε ένα μεγάλο πανδημοκρατικό εσείς προσκλητήριο. Εσείς που λέγατε ότι έπρεπε να ονομάζονται Μακεδονία, δεν μπορείτε να λέτε εθνικιστές στους άλλους. Ακούστε ένα λεπτό. Λοιπόν, εσείς να αρχίσουν σιγά σιγά να πέφτουν τίτλοι. Ότι έπρεπε να λέω Μακεδονία. Είναι αυτά πράγματα. Να λέτε πεινά. Εγώ σας σεβάστηκα. Σας σεβάστηκα. Κύριε το Σουνίδη. 4% του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αφήστε με, τι πρόβλημα έχει. Εγώ είμαι διατεθειμένος να πω. Μπορώ να το πω. Ό,τι θέλω θα πω εγώ. Μπορεί να έχει 1%, μπορεί να έχει 45%. Εν πάση περιπτώσει, τα κόμματα δεν πρέπει να κάνουν πολιτική με τις δημοσκοπήσεις, κύριε Κοτρότσο. Πρέπει να κάνουν πολιτική με το πατριωτικό συνέστημα, την ευθύνη και το καθήκον της ιστορίας. Και αυτό μπορεί να στοιχίζει στις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτή είναι η πολιτική των ηγετών. Τα άλλα είναι εθνικό στρουθοκαμιλισμό. Λοιπόν, με τις δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη, αυτά που κάνανε τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, έφτασε 20% η ακροδεξιά. Δεν τα βλέπετε. Τι κάνετε με ένα κριτική με δημοσκοπήσεις? Αφήστε τώρα να πείτε ότι είναι πατριωτικό καθήκον αυτό. Λοιπόν, δεν μας αρκεί ότι η χώρα θα μπει με διαφορετικό όνομα στο ΝΑΤΟ. Κύριε Λιάκουρα. Με όνομα το οποίο θέλουμε. Λοιπόν, δεν είναι επιτυχία. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως θα έχουμε τη δυνατότητα και το επόμενο διάστημα να συνεχίσουμε τις συζητήσεις αυτές. Την προσεχή Δευτέρα, άλλωστε, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα έχουμε μία ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό με τον άνθρωπο ο οποίος το παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή και νομίζω θα είμαστε σε θέση πλέον, αφού κλείσει αυτός ο κύκλος, να αποκαλύψουμε, να δημοσιοποιήσουμε και κάποια στοιχεία που δεν έχουν ακουστεί, δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Βεβαίως αύριο το βράδυ Τετάρτη, πάλι έκτακτη εκπομπή για...